έφυγαν από τη Συρία αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Όμως τα σχέδια τους ναυάγησαν και κατέληξαν στα Χανιά. Σήμερα, ένα μήνα μετά, ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να τους βοηθήσει να βρουν μια νέα πατρίδα για την οικογένειά τους, όπου θα μπορούν να ζήσουν νιώθοντας ασφάλεια. Everything. I μετά την επιχείρηση διασωσής του, οι Αιγύπτιοι προωθήθηκαν για απέλαση, αλλά οι 140 Σύριοι, ανάμεσά τους 39 παιδιά και τρία βρέφη, παραμένουν ακόμη στα χανιά και όπως λένε, δεν θέλουν πουδενή να γυρίσουν στη Συρία we can't stay here. There's no job, there's no money, there's no house. There's no future for our children. So we must go out this uh, σε όλους δόθηκε χαρτί απέλαση σε έξι μήνες. Έξι από αυτούς πήγαν στην Αθήνα και επισκέφθηκαν το Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων, αλλά έλαβαν την απάντηση ότι οι διαδικασίες στην Ελλάδα για την περίπτωσή τους είναι πολύπλοκες. Most of people here, they don't have any, Ευχαριστούν την Ελλάδα που τους έσωσε. Αναφέρουν όμως αυτό δεν είναι η λύση στο πρόβλημά τους. Οι συγκεκριμένοι μετανάστες δεν μπορούν να υποβαλούν αίτηση για πολιτικό άσυλο στα Χανιά, καθώς η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο στην Αθήνα, όπως και στους νομούς Κέρκυρας, Αχαΐας και Θεσπρωτίας, καθώς θεωρούνται πύλες εξόδου από τη χώρα.